Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Καθώς 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις δεν έχουν ακόμα υποβληθεί, οι φορολογούμενοι μπορούν ακόμα κατά την συμπλήρωση των εντύπων της εφορίας να αποφύγουν παγίδες που οδηγούν σε μεγαλύτερο φόρο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι φορολογούμενοι στην δικαιολόγηση των τεκμηρίων, αλλά και μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες στην ορθή εμφάνιση των αποδείξεων με πλαστικό χρήμα. Να υπενθυμίσουμε πως στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Τις πρώτες μέρες του Μαΐου θα είναι έτοιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι κόκκινοι οφειλέτες θα υποβάλουν τις αιτήσεις για προστασία της πρώτης κατοικίας τους. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, το σύστημα εξοδικαστικής ρύθμισης των οφειλών θα χτιστεί πάνω στο TaxisNet. Ήδη οι αρμόδιες γραμματείες αλλά και οι τράπεζες βρίσκονται σε πυρετό προετοιμασίας προκειμένου οι πρώτες αιτήσεις να υποβληθούν στις αρχές Μαΐου και οι πρώτες προτάσεις ρύθμισης να σταλούν στους δανειολήπτες έναν μήνα αργότερα. Μεγάλες αλλαγές αναμένονται το επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος της χρονιάς στον εδώ και χρόνια στάσιμο κλάδο του λιανεμπορίου ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Συγχωνεύσεις και νέοι παίκτες αναμένεται να αλλάξουν τα δεδομένα και να αυξήσουν τον ανταγωνισμό σε μια αγορά που το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει ενδείξεις ανόδου. Σε αυτό συμβάλλει στη τάση άνθηση του τουρισμού, με στελέχη του κλάδου να ομολογούν πως το πλήθος καταλυμάτων που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια, αλλά και αυτών που ανακαινίστηκαν για να διατεθούν μέσω της γνωστής πλατφόρμας βραχυχρόνιων μισθώσεων, έσωσαν αρκετές φορές τους τζίρους των καταστημάτων. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυο μόνο κυμαίνει σε 756,76 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,31%. Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.